Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με την εκπομπή μας «Η Φωνή του Πατροκοσμά» που βρίσκεται κοντά σας κάθε Δευτέρα, 7 η ώρα μέχρι 8 και 4 περίπου. Και βέβαια μην ξεχνάτε και την άλλη μας εκπομπή που είναι κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα, 7 με 8 και 4, στο Μάξιμου με τον Πατέρα Μάξιμου. Κάθε Δευτέρα συζητάμε θέματα εκκλησιαστικής φύσεως, εκκλησιολογικά, αναφορές στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, ερμηνεία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αναφορά στους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες και ό,τι έχει σχετικό με την πίστη μας και την Ορθοδοξία μας. Ενώ κάθε Πέμπτη συζητάμε πάντοτε με εκλεκτούς προσκεκλημένους διάφορα θέματα της επικαιρότητας και θέματα κοινωνικής φύσεως. Το θέμα σήμερα είναι το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο έχει υποσχεθεί σε παλαιότερες εκπομπές μας ότι θα συζητήσω, μετά και από παράκληση δική σας και πολλές έτσι αναφορές και ερωτήματα σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη. Και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο είναι μείζονος σημασίας για την πίστη μας, για την αλήθεια της πίστεώς μας, όπως θα δούμε και θα προκύψει από όλες τις εκπομπές που θα κάνουμε, θα κάνουμε μια σειρά εκπομπών και θα πούμε πάρα πολλά πράγματα και θα αποδείξουμε περίτρανα του λόγου το αληθές. Τέλος πάντων, λένε πολλά και διάφορα λοιπόν σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη και ότι το αποκορύφωμα φυσικά όλων αυτών, ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με τους Ορθόδοξους Έλληνες, με την Εκκλησία. Η Εκκλησία πρέπει να το αποβάλει μέσα από τους κόλπους της και ότι αυτά τα οποία γράφονται και διδάσκονται, γράφονται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και διδάσκονται από την Παλαιά Διαθήκη, είναι βρώμικα, είναι διδασκαλίες μίσους, διδασκαλίες εμπαθίας, είναι πράγματα τα οποία αποκλείεται ένας Θεός, ο Θεός της Παλαιάς, της Καινής Διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός, να τα, εάν είναι ο ίδιος Θεός, να τα διδάσκει και να τα νομοθετεί και άλλα πολλά σχετικά με αυτά τα οποία προείπαμε. Είπαμε αρκετά πράγματα γενικά, θα λέγαμε, έτσι σαν πρόλογος, σαν πρόλογο για την Παλαιά Διαθήκη στην προηγούμενη εκπομπή μας. Σήμερα θα δούμε πιο λεπτομερώς, ένα-ένα, τα έολα, κατά την ταπεινή μου άποψη, και φεδρά, πάλι κατά την ταπεινή μου άποψη, επιχειρήματα όλων αυτών των κυρίων και των ομάδων, που οι περισσότερες ομάδες εξ αυτών έχουν σχέση με την αρχαιολατρία, έχουν μια προγονοπληξία, θα λέγαμε, όχι με την καλή έννοια, αλλά με την κακή έννοια της λέξεως. Έχουν ένα ζήλο ούκατ επίγνωση, παρεξηγούν πολλά πράγματα. Με τον ζήλο αυτό που έχουν, τον ούκατ επίγνωση, παρερμηνεύουν πολλά πράγματα στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν την αλήθεια κατά τη δική τους άποψη και προσπαθούν με όλα αυτά, αυτές οι ομάδες, όπως παραδείγματος χάρη οι Ολυμπιστές, οι αρχαιολάτρες, αυτοί που πιστεύουν στο Δωδεκάθεο, δεν ξέρω, δεν βρίσκω αυτή τη στιγμή κάποια άλλη επωνυμία αυτών των ομάδων, τους ξέρω ως Ολυμπιστές, τους ξέρω ως Ελληνολάτρες, τους ξέρω ως αρχαιολάτρες, έτσι αυτοπροσδιορίζονται, αυτοί τουλάχιστον, ως πιστοί της πατρώας θρησκείας, εννοώντας των αρχαίων Ελλήνων, του Δωδεκάθου δηλαδή και όχι μόνο κλπ. Θα δούμε λοιπόν σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, ένα-ένα τα επιχειρήματά τους. Και θα αποδειχθεί περίτρανα ότι όλοι αυτοί οι κύριοι δεν ξέρουν τι λέγουν. Και όσοι ξέρουν τι λέγουν, διαστρέφουν εν γνώση τους συνειδητά την αλήθεια προκειμένου να υπερασπιστούν την πλάνη τους και τις φαντασιώσεις τους. Λένε λοιπόν ότι δεν έχει καμία σχέση η Παλαιά με την Καινή Διαθήκη και ότι άλλος είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και άλλος είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ένας Θεός του μίσους, της κακίας, του πολέμου, της εμπαθίας. Ένας κακός Θεός που θέλει το κακό των ανθρώπων.
ένας Θεός ο οποίος υπερασπίζεται το εβραϊκό, το ιουδαϊκό έθνος και κυνηγάει με μένος τους Έλληνες. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται αυτοί. Και ο Θεός λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης είναι ένας κακός Θεός και δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό της αγάπης, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Όλα αυτά είναι φεδρά, ας μου επιτραπεί αυτή έτσι η λέξη, έτσι και ανόητα, για τον εξής απλούστατο λόγο. 2000 χρόνια όλοι οι Ορθόδοξοι Έλληνες, όλοι οι πιστοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά την Οικουμένη, πιστεύουν και αποδέχονται, δέχονται και αποδέχονται την Παλαιά Διαθήκη ως θεόπνευστο βιβλίο. Είναι γνωστό της πάση ότι δύο είναι οι πηγές της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοσης. Η Αγία Γραφή αποτελείται από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη. Παλαιά και Καινή Διαθήκη είναι η Αγία Γραφή. Πέρασε μέσα στο, θα λέγαμε, στο διάβα των αιώνων, πέρασε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πέρασε μέσα στην, στις ακολουθίες, στην λειτουργικότητά της, στην θεολογία της, σε ό,τι έχει σχέση με την πίστη μας, έτσι, οι Οικουμενικές Σύνοδοι, οι οποίοι θέσπισαν ποια είναι τα θεόπνευστα βιβλία και ποια είναι η Αγία Γραφή και ποια είναι τα κανονικά βιβλία τα οποία πρέπει να μελετούν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, βγάζοντας απ' έξω όλα εκείνα τα οποία είναι βλαβερά, αιρετικά, είναι νόθα, είναι απόκριφα. Εδώ βρίσκω την ευκαιρία, ας μου επιτραπεί, να κάνω μία μικρή παρένθεση. Παρακολουθώ εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από διάφορα κανάλια κάποιον κύριο ή κάποιους κύριους οι οποίοι προβάλλουν κάποια απόκριφα βιβλία. Τα προβάλλουν, τα ξαναπροβάλλουν, τα διαφημίζουν, τα ξαναδιαφημίζουν προτρέποντας τους πιστούς, τους ορθόδοξους πιστούς να τα αγοράσουν και να τα μελετήσουν. Ποια? Τα απόκριφα βιβλία. Τα απόκριφα Ευαγγέλια. Τις απόκριφες επιστολές. Τις απόκριφες προφητείες. Οτιδήποτε απόκριφο. Και αυτοί, κατά τα άλλα, αποδέχονται και ομολογούν ότι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τώρα, πώς μπορεί κάποιος να είναι Ορθόδοξος Χριστιανός και από την άλλη να προτρέπει Ορθόδοξους πιστούς να μελετήσουν απόκριφα βιβλία, βιβλία τα οποία έχει αποβάλει, αυτό σημαίνει απόκριφο, έτσι, έχει αποβάλει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, οι Άγιοι και οι Θεοφόροι Πατέρες, οι Άγιοι και οι Οικουμενικέ και Τοπικές Σύνοδοι, επειδή έκριναν προφανώς ότι βλάπτουν τους πιστούς τιούτου είδους βιβλία και για ένα πολύ πιο απλό και σημαντικό λόγο, ότι αυτά τα βιβλία, τα λεγόμενα απόκριφα, έτσι έχουν γραφτεί από ανθρώπους οι οποίοι είτε ήταν αιρετικοί, είτε ήταν πλανεμένοι, είτε ήταν άνθρωποι οι οποίοι εν γνώση τους έτσι έγραψαν αυτές τις αυτά τα βιβλία, είτε Ευαγγέλια, είτε επιστολές, είτε προφητείες κλπ, με μόνο σκοπό να θολώσουν την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως, την αλήθεια του Ευαγγελίου, την αλήθεια των αληθινών βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αυτός ήταν ο σκοπός που εγγράφησαν. Δεν είχαν άλλο σκοπό. Ούτε μας λένε τίποτα αυτά τα βιβλία, τα οποία θα άξιζε τον κόπο κανείς να μελετήσει. Μα μπορεί να πούν αυτοί οι κύριοι και το λένε ότι μπορεί έτσι εγκυκλοπαιδικά να το διαβάσει κανείς, η γνώση δεν βλάπτει κλπ. Θερμά συγχαρητήρια. Διαβάσαμε όλα τα άλλα βιβλία, διαβάσαμε την Καινή Διαθήκη, διαβάσαμε τα Ευαγγέλια όλοι εμείς και όλοι αυτοί οι κύριοι, διαβάσαμε τους Αγίους Πατέρες
Και αφού τα διαβάσαμε πλέον όλα αυτά, μένει χρόνος να διαβάσουμε και τα απόκριφα αυτά βιβλία. Ας διαβάσει πρώτα κανείς και αυτή η κύρια, αλλά και όλοι οι άλλοι που προτρέπει να, που προτρέπουν να αγοράσουν αυτού του είδους τα βιβλία, ας διαβάσουν πρώτα τα γνήσια, τα κανονικά βιβλία, τα εξακριβωμένα βιβλία, τα αληθινά, ας το πω έτσι απλά για να το κατανοήσετε, τα οποία η Εκκλησία μας, οι Άγιοι μας, οι Οικουμενικές Σύνοδοι έχουν παραδώσει ως πέρα για πέρα, πέραν κάθε πάσης αμφιβολίας, ότι είναι γνήσια, ότι είναι θεόπνευστα. Και το θεόπνευστο τι σημαίνει? Θεόπνευστο σημαίνει ότι έχει γραφτεί με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Το έγραψε με κάποιος άνθρωπος, αλλά το έγραψε με την καθοδήγηση κάποιος Άγιος άνθρωπος, κάποιος που είχε φτάσει να, με συγχωρείτε, στην αγιότητα, μικρή ή μεγάλη αγιότητα, αυτό δεν έχει σημασία, αλλά πάντοτε με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Και δεν έχει τίποτε μα τίποτε μεμπτό μέσα, τίποτε μα τίποτε ανακριβές. Ό,τι γράφει είναι πέρα για πέρα αληθινό. Αυτό σημαίνει θεόπνευστο. Υποκινείται και γράφεται με την βοήθεια και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Πάντοτε από έναν άνθρωπο, από ένα όργανο, στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιον Άγιο άνθρωπο, κάποιον Ευαγγελιστή, κάποιον Προφήτη, κάποιον Απόστολο, κάποιον. Δεν μας φτάνουν όλα αυτά τα βιβλία που έχει η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη? Δεν μας φτάνουν όλα τα βιβλία τα οποία έχουν συγγράψει οι Άγιοι και οι Θεοφόροι πατέρες μας? Δεν μας φτάνουν οι 160 τόμοι της Πατρολογίας, ογκοδέστατοι, να καθίσει κανείς να μελετήσει και να εντρυφήσει όλη την εκκλησιαστική γραμματεία και να μάθει όλα αυτά τα οποία τον βοηθάνε και τον ανεβάζουν πνευματικά και τον φτάνουν κοντά στο Θεό? Μόνο πρέπει να διαβάσουμε τώρα και τα απόκριφα? Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Και λίγη έτσι συνέστηση του τι λέμε και του τι κάνουμε για ίσως, αν θέλετε, ιδιωτελείς σκοπούς, έτσι πάλι δεν βλάπτει. Και μεταξύ άλλων, επίσης, είδα τώρα τελευταία, έτσι, προβάλλεται από κάποιους αγαπητούς και εκλεκτούς κατά τα άλλα, έτσι, ανθρώπους και αδελφούς εν Χριστώ, και ένα βιβλίο, εκτός από τα απόκριφα, θα κάνουμε μια εκπομπή συν το χρόνο, πρώτα ο Θεός, και θα την αφιερώσουμε εξ ολοκλήρου για το τι είναι τα απόκριφα βιβλία, πότε άρχισαν να εμφανίζονται, ποιοι τα συνέγραψαν, γιατί τα συνέγραψαν, ποιοι αντέδρασαν, γιατί αντέδρασαν και όλα τα σχετικά. Και θα φέρουμε πολλά, έτσι, θα θίξουμε πολλά σημεία πάνω στο θέμα και θα πούμε πάρα πολλά σχετικά για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε καλύτερα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ακόμα είμαι μέσα στην παρένθεση που έκανα για όλους αυτούς τους κυρίους οι οποίοι μιλάνε εκ τηλεοράσεως και διαφημίζουν διάφορα βιβλία, και αν θέλετε την προσωπική μου ταπεινή άποψη, τα περισσότερα εξ αυτών είναι πέρα για πέρα ακατάλληλα, για να μην τα χαρακτηρίσω διαφορετικά, έτσι, για εμάς τους Ορθόδοξους Έλληνες Χριστιανούς, πέρα για πέρα ακατάλληλα. Να θα πει κάποιος, δεν μπορεί να περιλαμβάνουν αυτά τα βιβλία και αλήθειες? Μπορεί να περιλαμβάνουν και αλήθειες. Λοιπόν, και τι σημασία έχει? Αν ένα βιβλίο το οποίο έχει, παραδείγματος χάρη, 300 σελίδες, 200 σελίδες, 500 σελίδες, έτσι, περιλαμβάνει μέσα σε αυτές τις σελίδες και 5 αλήθειες και 10 αλήθειες και 50 αλήθειες και 100 αλήθειες, λέει τίποτα? Από τη στιγμή που υπάρχουν πλήθος μέσα σε αυτό το βιβλίο ψευδών γεγονότων, αναφορών, και άλλα πολλά, πλανεμένα, αιρετικά κλπ. Λέει τίποτα? Δεν λέει απολύτως τίποτα. Δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε σε αυτού του είδους τα βιβλία για να βρούμε τις αλήθειες. Οι αλήθειες της πίστης μας είναι καταγεγραμμένες εδώ και αιώνες, έτσι, μέσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και στα συγγράμματα των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας. Δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε κάπου αλλού, σε άλλες πηγές, σε θολωμένα νερά, σε ύποπτες πηγές, είτε αυτά λέγονται απόκριφα είτε όχι, δεν έχει καμία σημασία. Και έλεγα, λοιπόν, ότι ούτε λίγο το πολύ, είδαμε και σε μεγάλο κανάλι, αλλά και σε άλλα μικρότερα
με συγχωρείτε, εμβελίες κανάλια, να διαφημίζουν ένα βιβλίο με προφητείες, σύγχρονες προφητείες, από γεροντάδες που παρουσιάστηκαν σε κάποιον κύριο, ή κάποιοι γεροντάδες και του φανέρωσαν αυτές τις προφητείες, τις οποίες Άγιοι τις ενεφάνισαν, τις κατέγραψαν, σύγχρονοι Άγιοι, πρόσφατοι του παρελθόντος Άγιοι κλπ. Με διάφορα σύμβολα, με διάφορα σημεία, και το διαφημίζουν το βιβλίο και το ξαναδιαφημίζουν και προτρέπουν τους πιστούς να το διαβάσουν κλπ. Και όλα αυτά είναι μια μεγάλη απάτη. Όλα αυτά, αγαπητοί μου τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, είναι μια μεγάλη απάτη στο συγκεκριμένο αυτό βιβλίο. Δεν αμφισβητώ ίσως την καλή θέληση και προαίρεση του συγκεκριμένου ανθρώπου ή ανθρώπων, αν θέλετε, ή ομάδος που τα διακινούν αυτά τα βιβλία και το συγκεκριμένο αυτό βιβλίο. Μπορεί να υπάρχει μια καλή θέληση, μια καλή προαίρεση. Μπορεί να υπάρχει ανιδιοτέλεια, αν θέλετε. Μπορεί να υπάρχει ο ζήλος για να διαβάσουν κάποιοι και να μάθουν κάποια πράγματα κλπ. Ναι, δεν φτάνει όμως αυτό. Όταν μιλάμε στην τηλεόραση και όταν γινόμαστε διδάσκαλοι και όταν προτρέπουμε κάποιους άλλους να διαβάσουν κάποια βιβλία, πρέπει να είμαστε σίγουροι για αυτά τα βιβλία τα οποία... Με συγχωρείτε. Τα βιβλία τα οποία διαφημίζουμε και τα οποία προτρέπουμε να διαβάσουν οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Διαφορετικά έχουμε τεράστια ευθύνη και θα δώσουμε μεγάλο και φοβερό λόγο στο Θεό εάν από αυτό το βιβλίο δηλητηριαστούν ψυχές ή πλανηθούν ψυχές, πέσουν σε λάθος δρόμους, οδηγηθούν σε λάθος δρόμους, σε λάθος μονοπάτια. Και το συγκεκριμένο αυτό βιβλίο, με τις προφητείες, τις σύγχρονες προφητείες, με κάποια σύμβολα από ένα σημείο, από ένα χωριό της Κύπρου κλπ, είναι πέρα για πέρα απάτη. Πέρα για πέρα απάτη. Το θέμα αυτό το έχω θίξει εδώ και πολλά χρόνια από άλλο τηλεοπτικό σταθμό παλαιότερα που είχα εκπομπή για 5-7 έτη. Είχαμε κάνει 2-3 εκπομπές για το θέμα. Μιλήσαμε και με τον υπεύθυνο εκεί της οικίας που ενεφανίστηκαν αυτά τα σημεία στο τραχώνι της Κύπρου. Μιλήσαμε με την Αρχιεπισκοπή της Κύπρου. Μιλήσαμε με την Επιτροπή. Τότε μιλάμε για το 97-98. Συγγνώμη, 99 πρέπει να ήταν. 98-99 εκεί γύρω πρέπει να ήταν. Μιλήσαμε με την Επιτροπή, την αρμόδια, την οποία είχε συστήσει η Αρχιεπισκοπή της Κύπρου, με συγχωρείτε, για να ερευνήσει το θέμα. Τα είπαμε στην τηλεόραση όλα αυτά. Τα καταγράψαμε στο περιοδικό μας τότε, η Φωνή του Πατροκοσμά, έτσι, διάφορα περιοδικά μας. Τα καταγράψαμε, εφιστήσαμε την προσοχή των πιστών ότι όλα αυτά τα σημεία είναι μια μεγάλη απάτη και αποδείξαμε με τεκμήρια, με αποδείξεις, με στοιχεία γιατί είναι απάτη όλα αυτά τα πράγματα. Και έρχονται σήμερα κάποιοι κύριοι, έτσι, και εκδίδουν ένα βιβλίο με αυτά τα σημεία και με προφητείες δήθεν παρεμφερείς σχετικές από αυτούς τους κύκλους κλπ. Και τα παρουσιάζουν ως ορθά, ως σωστά, ως χρήσιμα να τα μελετήσουν και να τα διαβάσουν και να τα ακολουθήσουν οι σύγχρονοι Ορθόδοξοι Έλληνες, αν είναι δυνατόν. Και όλα αυτά για ποιο λόγο? Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλα αυτά γίνονται για το χρήμα, για να εισπράξουμε κάποια χρήματα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να το πιστέψω προς το παρόν. Αλλά αγαπητοί μου, μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Αποφεύγετε όλα αυτά τα βιβλία. Υπάρχουν μέσα και ορισμένα αληθινά πράγματα, αλλά υπάρχουν και πολλά τα οποία είναι ψευδή. Είναι πέρα για πέρα, έξω από τη σφαίρα της λογικής και της ορθοδοξίας. Εάν θέλετε, φυσικά, δικαίωμά σας, έτσι, εγώ δεν μπορώ να σας το επιβάλλω με το ζόρι. Η πίστη μας δεν είναι υποχρεωτική, δεσμευτική, έτσι, όποιος θέλει, όσοις θέλει, ο πίσω μελθεί, λέγει ο Κύριός μας. Εγώ έχω καθήκον, έτσι πιστεύω ταπεινά, ότι πρέπει να σας ενημερώσω. Αφού με τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη του εκλεκτού και σεβαστού Στέργιου Καλόγυρου,
του Διευθυντού Τηλεοπτικού, του αγαπημένου τηλεοπτικού σταθμού 06, που μας παραχωρεί με πολύ σεβασμό, με πολύ αγάπη και ανιδιωτελώς, το τονίζω αυτό, τις 2,5 περίπου ώρες εβδομαδιαίως, έτσι κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 7 με 8 και Τέταρτο. Έχω χρέος λοιπόν και καθήκον να σας ενημερώνω για ό,τι πιστεύω ότι είναι χρήσιμο και ό,τι πιστεύω ότι μπορεί να μας βλάψει και να σας βλάψει κέρια και ουσιαστικά. Θα επανέλθουμε όμως επί του θέματος, έτσι με περισσότερα στοιχεία και θα, επειδή δεν είναι το θέμα σήμερα αυτό, έκανα μια μεγάλη παρένθεση, με συγχωρείτε που έφυγα από το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης, επειδή όμως το είδα πρόσφατα, το παρακολουθώ καιρό τώρα το θέμα αυτό, αλλά και πρόσφατα σε ένα πολύ μεγάλο κανάλι, το οποίο φυσικά είδε πολλοί κόσμος και θα επηρεάστηκε πολλοί κόσμος από το βιβλίο αυτό, ή θα του κίνησε την περιέργεια να το αγοράσει και να το διαβάσει. Είχα, επαναλαμβάνω, χρέος και καθήκον να σας ενημερώσω για να προσέξετε, και αν δεν το έχετε πάρει, μην τρέξετε. Ναι. Εάν δεν το έχετε πάρει, μην τρέξετε να το πάρετε σε καμία περίπτωση. Εάν κάνετε το λάθος και το πήρατε, μην το διαβάσετε, γιατί θα βλαφτείτε, γιατί μπορεί να πλανηθείτε, μπορεί να βγάλετε λαθασμένα συμπεράσματα, τα οποία θα σας βλάψουν κέρια στη ψυχή σας. Και το να βλαφτεί κανείς στο σώμα δεν είναι και τόσο πολύ σημαντικό. Μπορεί με κάποια φάρμακα και με λίγο προσπάθεια και με την πάροδο του χρόνου να διορθωθεί και να θεραπευτεί. Αν κανείς όμως βλαφτεί στην ψυχή και νοσήσει η ψυχή του, αυτό είναι πολύ πιο σπουδαίο, πολύ πιο σημαντικό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, και ίσως και να μην θεραπευθούμε ποτέ, εάν δεν προσέξουμε, εάν δεν μπορέσουμε, αν δεν βρούμε τον κατάλληλο γιατρό μετά για να μας θεραπεύσει. Ένα μικρό όμως διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν κάνουμε διάλειμμα, εσείς μπορείτε στο 210 25 10 310 και 25 87 283 τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, η εκπομπή μας είναι ζωντανή, όπως πάντοτε. Μπορείτε να καταθέτε τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας παρατηρήσεις, τα σχόλια, τα ερωτήματα, τα οποία θα διαβαστούν και θα ασχοληθούν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, προς το τέλος της εκπομπής μας. 210, 25, 10, 3, 10 και 25, 87, 2, 83 τα τηλέφωνα της εκπομπής μας. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης αμέσως μετά το διάλειμμα. Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, στην εκπομπή «Η Φωνή του Πατροκοσμά», που βρίσκεται κοντά σας κάθε Δευτέρα, 7 με 8 και 4 περίπου. Όπως και η άλλη μας εκπομπή, στο Μάξιμου, με τον Πατέρα Μάξιμου, που βρίσκεται κοντά σας κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα, 7 και 8 και 4. Δευτέρα και Πέμπτη δηλαδή, 7 με 8 και 4, οι δύο μας εκπομπές. Κάθε Δευτέρα είναι «Η Φωνή του Πατροκοσμά», που είναι εκκλησιαστική εκπομπή και ασχολείται με θέματα εκκλησιαστικά, εκκλησιολογικά, θεολογικά, ερμηνευτικά, ερμηνεία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αναφορά στους Αγίους Πατέρες και διάφορα έτσι θέματα της επικαιρότητας της Εκκλησίας μας. Ενώ η άλλη εκπομπή κάθε Πέμπτη στο Μάξιμου με τον Πατέρα Μάξιμου είναι κοινωνικού περιεχομένου εκπομπή και ασχολείται με θέματα της επικαιρότητας, πάντοτε συζητώντας τα με εκλεκτούς προσκεκλημένους, ένα, δύο ή τρεις και περισσότερους. Πριν συνεχίσουμε το θέμα μας, που είναι περί Παλαιάς Διαθήκης, μία σειρά εκπομπών, να υπενθυμίσω στην αγάπη σας ότι την προσεχή Κυριακή, 28 Νοεμβρίου, ο Ορθόδοξος Ιεραποστολικός μας Σύνδεσμος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός διοργανώνει μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, Προκόπη Εμβίας, και στον Όσιο Δαβίδ Εμβία, στη λίμνη της Εμβίας κοντά. Και τα δύο προσκυνήματα στην Εμβία, Όσιος Δαβίδ και Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, αν δεν γνωρίζετε, πιστεύω ότι είναι πολύ γνωστό, για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχει ολόσωμο, άφθαρτο, το σκήνομα, το σώμα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, το οποίο ήρθε από το Προκόπη της Μικράς Ασίας στην Εμβία. Και αξίζει κανείς να το προσκυνήσει, να το δει από κοντά και να ζητήσει την βοήθειά του από τον ολόσωμο και άφθαρτο σκήνομα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Είναι κάτι το οποίο είναι σπάνιο
στην Εκκλησία μας, στην Ορθοδοξία μας, έτσι δεν υπάρχουν πολλά άφθαρτα λείψανα, είναι μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χειρών τα άφθαρτα λείψανα ανά τον κόσμο της Ορθοδοξίας. Είναι γνωστό ότι είναι το Αγίου Σπυρίδωνα, το Αγίου Γερασίμου, το Αγίου Διονυσίου, το Αγίου Άννου του Ρώσου, το Αγίου Σάββατου Γιασμένου κάτω στην Παλαιστίνη και μερικά άλλα σε κάποια άλλα μέρη. Έτσι λοιπόν, την προσεχή Κυριακή, 28 Νοεμβρίου, μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή από τον Άγιο Κοσμά, θα συνοδεύει την προσκυνηματική εκδρομή Ταπεινότζουμ, θα είμαι και εγώ μαζί, όσοι θέλετε να με δείτε και να συζητήσουμε και από κοντά και να σας ξεναγήσω φυσικά στα δύο προσκυνήματα, και στον Άγιο Άννη το Ρώσο, αλλά και στον Όσιο Δαβίδ. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε και αυτή τη στιγμή στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη σας, το 210-25-13-10, 25-87-283, αλλά και στα τηλέφωνα του Αγίου Κοσμά, του Ορθοδόξου Αποστολικού Συνδέσμου Άγιος Κοσμάς Ιωτολός, που είναι 210-82-39-300 και 82-34-332. Αν είναι εύκολο, ο σκηνοθέτης σας βάλει και τα τηλέφωνα του Αγίου Κοσμά, αν τα έχει πρόχειρα. Επαναλαμβάνω, 210-82-39-300 και 82-34-332. Αυτά τα τηλέφωνα είναι τα τηλέφωνα του Αγίου Κοσμά του Τολού και μπορείτε καθημερινά από Δευτέρα έως και την Πέμπτη, έως και Παρασκευή δηλαδή, έως Παρασκευή, όχι έως και Παρασκευή, έως Παρασκευή, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10 με 2 και 5 με 7 να τηλεφωνείτε για οποιοδήποτε θέμα, όχι μόνο για την εκδρομή, για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να μιλήσετε είτε μαζί μου είτε με τους συνεργάτες μου, είτε να μας ενημερώσετε, να μας καταθέσετε κάποιες απόψεις, κάποια θέματα κλπ. Στο 210 λοιπόν, 82-39-300 και 82-34-32 μπορείτε να κλείσετε θέση για την προσεχή Κυριακή και την εκδρομή στον Άγιο Άννη το Ρώσο και στον Όσιο Δαβίδ. Τα τηλέφωνα τα βλέπετε το Αγίο Κοσμά, έτσι που μπορείτε να τηλεφωνήσετε και αυτή τη στιγμή, αλλά και καθημερινά επαναλαμβάνω, Δευτέρα έως και την Πέμπτη, 10 με 2 και 5 με 7. Να έρθουμε στο θέμα μας. Μετά τον πρόλογο που κάναμε και την παρένθεση σχετικά με τα απόκριφα βιβλία και κάποιο άλλο βιβλίο με κάποια σημεία από το τραχώνι της Κύπρου, κάποιο προφητικό βιβλίο όπως το παρουσιάζουν αυτοί οι κύριοι, να έρθουμε στο θέμα μας της Παλαιάς Διαθήκης. Είχαμε μείνει στο σημείο που ισχυρίζονται κάποιοι ότι άλλος είναι ο Θεός της Παλαιάς και άλλος είναι της Καινής. Και ότι η Καινή δεν έχει καμία σχέση, ούτε καμία συνέχεια με την Παλαιά Διαθήκη. Και λέγαμε ότι είναι γνωστό της Πάση ότι είναι δύο οι πηγές της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Η Αγία Γραφή και η Παράδοση, με συγχωρείτε. Αγία Γραφή είναι Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και η Ιερά Παράδοση, την οποία από στόμα σε στόμα μετέφερα ο Κύριός μας στους μαθητές του, στους Αποστόλους, οι Απόστολοι στους μαθητές του, οι μαθητές στους άλλους μαθητές και έφτασε μέχρι σήμερα. Ισχυρή και η μία πηγή, ισχυρή και η άλλη πηγή. Ισχυρότατη και η Αγία Γραφή, ισχυρότατη και η Ιερά Παράδοση. Δεν μπορεί να σταθεί, είναι ένα κοδόμι με δύο πυλώνες. Ούτε η Αγία Γραφή μπορεί να σταθεί μόνη της. Δεν μπορώ να το αναλύσω αυτή τη στιγμή γιατί δεν μπορεί να σταθεί μόνη της, ούτε και η Ιερά Παράδοση μπορεί να σταθεί μόνη της. Η μία στηρίζει την άλλη. Η Ιερά Παράδοση είναι εκείνη η οποία μας λέγει ποια είναι η αληθινή και η γνήσια Αγία Γραφή και όχι γιατί να είναι αυτό το Ευαγγέλιο γνήσιο και κανονικό, έτσι, να το έχει εγκρίνει ως κανονικό οι Άγιοι Πατέρες και η Οικουμενική Σύνοδος και γιατί να μην είναι το άλλο το οποίο αυτή τη στιγμή το ονομάζουμε απόκριφο. Γιατί να είναι το ένα και γιατί να μην είναι το άλλο. Αυτό μας το παρέδωσε και μας το μετέφερε μέχρι και σήμερα η Ιερά Παράδοση μέσα από το στόμα και τη συγγραφή, αν θέλετε, έτσι σε κείμενα των Αποστόλων, των Ευαγγελιστών, των Μαθητών των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων κλπ. Κλπ. Και μέσα στη δυσχυλιετή εκκλησιαστική ιστορία, η Παλαιά Διαθήκη έχει εισέλθει παντού. Έχει εισέλθει στη ζωή μας, έχει εισέλθει στη διδασκαλία, έχει εισέλθει στα σχολεία, έχει εισέλθει στην εκκλησία, έχει εισέλθει στις ακολουθίες, έχει εισέλθει στις παρακλήσεις, έχει εισέλθει στη Θεία Λειτουργία, έχει εισέλθει αν και κάποιος
Κάποιοι θεολόγοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει πουθενά μέσα στην Θεία Λειτουργία αποσπάσμα στην Παλαιά Διαθήκη, ουδέν αναλυθέστερον τούτου. Έτσι, όταν θα έρθει η ώρα, θα τα πούμε, θα τα αναλύσουμε και θα τα αποδείξουμε ένα-ένα. Τα έχουν πει και ορθόδοξοι θεολόγοι αυτό το συγκεκριμένο αυτό σημείο, ότι η Παλαιά Διαθήκη, τουλάχιστον στη λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν είναι αληθές αυτό και θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Έχει έλθει λοιπόν στη Θεία Λειτουργία, έχει έλθει στις ακολουθίες, έχει έλθει στις παρακλήσεις, έχει έλθει στις προσευχές μας, έχει έλθει παντού. Έτσι. Για ένα και μοναδικό λόγο, διότι είναι θεόπνευστη. Διότι είναι εξ αποκαλύψεως αλήθεια, την οποία παρέδωσε ο Θεός, ο ίδιος Θεός, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο ίδιος Θεός, στην Παλαιά Διαθήκη, στο τότε εκλεκτό και περιούσιο λαό του, το Ιουδαϊκό γένος, που τότε το μόνο γένος το οποίο αποδεχόταν τον αληθινό Θεό και πίστευε στον αληθινό Θεό, καλός ή κακός, ήταν οι Ιουδαίοι. Δεν ήταν ούτε οι Αιγύπτιοι, δεν ήταν ούτε οι Ασσύριοι, δεν ήταν ούτε οι Αμαλικίτες, δεν ήταν ούτε οι Σύριοι, δεν ήταν ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Ιαπωνέζοι, ούτε κανένας. Ούτε ακόμη και ο μεγάλος και σπουδαίος και ένδοξος ελληνικός λαός, με την τόση κουλτούρα, με τον τέτοιο σπουδαίο και μεγάλο πολιτισμό του, με τους τόσους σοφούς κλπ. Εντάξει, άξιοι κατά πάντα οι προγονείς μας, οι αρχαίοι μας πρόγονοι, τους αγαπάμε, τους σεβόμεθα, προσέφεραν πάρα πολλά στον κόσμο, στην οικουμένη. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη σοφία τους, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την εξυπνάδα τους, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έδωσαν τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Αλλά πώς να το κάνουμε? Στον τομέα της πίστεως, της θρησκείας, είχαν λάθος. Πίστευαν λαθασμένα. Πίστευαν στους 12 θεούς του Ολύμπου, και όχι μόνο σε αυτούς και σε άλλους θεούς της τότε εποχής κλπ. Δεν πίστευα στον αληθινό Θεό, παρόλο που ήταν έξυπνη, παρόλο που ήταν σοφή, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, έτσι. Αλλά όμως πίστευαν στους 12 θεούς του Ολύμπου. Και στη συνέχεια, όταν ήρθε ο Χριστός, άρχισαν σιγά σιγά να σπάζονται την αλήθεια του Ευαγγελίου και έγινε πλέον, έτσι, κυρίως από τον Ελληνισμό και από τους Έλληνες διεσπάριστα πέρατα της Οικουμένης, η αλήθεια του Ευαγγελίου και αλήθεια για τον Ιησού Χριστό. Τότε όμως ο μοναδικός λαός ήταν οι Εβραίοι. Αυτοί με τα ελαττώματά τους, με τις ανοησίες που έκαναν, με τις κακίες τους, με τα πάθη τους, με τα πάντα. Εντάξει, δεν τα αφιζητούμε αυτά. Γι' αυτό και έτσι και στο σημείο να σταυρώσουν για τον Χριστό, τον σωτήρα τους, τον Μεσσία τους. Αλλά όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς μα κανείς ότι την εποχή εκείνη, προ Χριστού, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη, ο μόνος λαός, ο μοναδικός λαός που πίστευε στον ένα και μοναδικό και αληθινό Θεό ήταν το γένος των Εβραίων. Ήταν το γένος των Εβραίων, το οποίο βέβαια γένος των Εβραίων προέκυψε σταδιακά και σιγά σιγά, έτσι, όταν ξεκινήσαμε ευθύς εξ αρχής, ο Θεός που αποκάλυπτε, ο Θεός δεν διάλεξε, γιατί το ισχυρίζονται αυτό το επιχείρημα, το λέγουν ορισμένοι, ότι ο Θεός είναι προσωπολήπτης, ότι διάλεξε τους Εβραίους, ότι γι' αυτό και λένε, γι' αυτό και δεν μπορούν να συμβιβάσουν αυτά τα πράγματα και λένε άλλος ο Θεός της Παλαιάς και άλλος της Καινής, γιατί κατά την άποψή τους, κατά τη γνώμη τους, ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη διάλεξε το Εβραϊκό γένος, και αφού διάλεξε το Εβραϊκό γένος και όχι το Ελληνικό γένος, άρα δεν μπορεί να είναι ο Θεός, ο σωστός Θεός, ο καλός Θεός. Είναι άλλος Θεός αυτός στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτά είναι τα επιχειρήματα και το σκεπτικό δηλαδή όλων αυτών των κυρίων. Ο Θεός δεν διάλεξε το Εβραϊκό γένος και άφησε στο περιθώριο το Ελληνικό. Δηλαδή, και διαφορετικά να το πάρουμε, δηλαδή, εάν διάλεγε το Ελληνικό έθνος και ήταν το Ελληνικό έθνος ο περιούσιος λαός του Θεού, αυτό θα άλλαζε κάτι? Πάλι δεν θα ήταν ένας Θεός ο οποίος δεν θα ήταν Θεός σωστός, δίκαιος και απροσωπόληπτος, αλλά προσωπολιπτή, αφού διαλέγει κάποιον συγκεκριμένο λαό? Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Πού είναι, αν θέλετε, η αγάπη του Θεού? Αγκαλιάζει μόνο ένα λαό και τους άλλους λαούς έχει στο περιθώριο? Αυτό είναι ρατσισμός. Δηλαδή, επειδή είμαστε Έλληνες και επειδή είμαστε πατριώτες και επειδή αγαπάμε την Ελλάδα και τους σοφούς και τους προγόνους μας και τα πάντα, όλα δεχτά, παραδεχτά, κατανοητά,
Δηλαδή πρέπει τα πάντα να γυρίζουν γύρω από την Ελλάδα και γύρω από τους Έλληνες. Τα πάντα. Το κέντρο της γης είναι ο Έλληνες και η Ελλάδα δηλαδή. Και χωρίς τους Έλληνες και χωρίς την Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα. Και θα έπρεπε και στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, αν ήταν ο Θεός ο ίδιος, να είχε διαλέξει τους Έλληνες. Μα αυτό δεν είναι δίκαιο. Ούτε ο Θεός διάλεξε τους Εβραίους, επαναλαμβάνω. Απλούστατα, όταν ξεκίνησε ο Θεός να αποκαλύπτεται στους ανθρώπους, από τους πρώτους ανθρώπους κλπ, έτσι, από την εποχή του Αδάμ και της Εύας, και στη συνέχεια ο καθένας τράβηκε τον δρόμο του. Και ήταν οι άνθρωποι του Θεού, οι ιοί του Θεού και οι ιοί των ανθρώπων. Όσοι δηλαδή παρέμειναν να πιστεύουν στον αληθινό Θεό, δεν υπήρχαν ούτε Εβραίοι τότε ούτε Έλληνες. Έτσι. Λοιπόν, τουλάχιστον δεν είναι καταγεγραμμένο κάτι τέτοιο ιστορικά. Λοιπόν, οι ιοί λοιπόν του Θεού και οι ιοί των ανθρώπων, οι ιοί του Θεού ήταν αυτοί που πίστευαν στον αληθινό Θεό και οι ιοί των ανθρώπων ήταν αυτοί που πίστευαν σιγά σιγά σε είδωλα και σε θεούς ψεύτικους. Και στη συνέχεια μετά σιγά σιγά ενήχθησαν οι ιοί του Θεού με τους ιούς, με τα στιγατέρες των ανθρώπων. Παντρεύτηκαν δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν παιδιά του Θεού, πνευματικά παιδιά του Θεού και πίστευαν στον αληθινό Θεό με τους άλλους ανθρώπους και γυναίκες και άντρες οι οποίοι πίστευαν σε είδωλα και σε ψεύτικους θεούς. Και σιγά σιγά αυτή η μίξη, έτσι, αυτή η μίξη έφερε τι αποτέλεσμα. Γι' αυτό θέλει προσοχή στη σημερινή εποχή που ζούμε. Κάνω μια πολύ σύντομη παρένθεση με ποιους συναναστρεφόμεθα. Γι' αυτό θέλει προσοχή και γι' αυτό εδώ στο σημείο αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προσέχουμε τους άλλους λαούς που μπαίνουν μέσα στην Ελλάδα, που έχουν αφήσει, που έχουν εισρεύσει μέσα στην Ελλάδα μας τους λαθρομετανάστες. Σιγά σιγά θα γίνει μια αλλίωση, έτσι. Σιγά σιγά τα παιδιά μας που δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα, σιγά σιγά συναναστρέφονται στο σχολείο με τους άλλους λαούς, με τις άλλες θρησκείες, έτσι. Γίνεται μια επικοινωνία, μια μίξη, μια επιμιξία και σιγά σιγά θα ερωτευτούν, θα παντρευτούν, θα γίνουν φίλοι και σιγά σιγά ο ένας θα επηρεάζει τον άλλο. Εντάξει, ελευθερία έχουμε σίγουρα, δημοκρατία έχουμε σίγουρα. Αλλά όμως, έτσι, θέλει και προσοχή. Διότι όλα αυτά είναι μεθοδευμένα και προσχεδιασμένα. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί θα ξεφύγω από το θέμα μας. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά με τους ιούς του Θεού και τις θυγατέρες των ανθρώπων ή τους ιούς των ανθρώπων, ήρθε αυτή η επικοινωνία, η μίξη και σιγά σιγά οι άνθρωποι ξέφυγαν από το δρόμο του Θεού, ξέφυγαν από το να προσκυνάνε τον ένα και αληθινό Θεό της Παλαιάς Διαθήκης που είναι ο ίδιος όπως θα δούμε στη συνέχεια με το Θεό της Καινής και φτάσαν πλέον σε μια εποχή που οι πάντες είχαν γίνει σάρκες, οι πάντες είχαν γίνει ηλιστές, όλοι οι άνθρωποι λάτρευαν τη σάρκα τους και ζούσαν για τη σάρκα τους, σαρκολατρία και έκαναν φοβερά και αισχρά πράγματα και έφτασαν στο αποκορύφωμα πλέον έτσι της καταπτώσεως, της παρακμής, της ανηθικότητας κλπ. Κλπ. Με αποτέλεσμα να γίνει ο κατακλυσμός του Νόε. Και έχουμε πλέον τον κατακλυσμό του Νόε, που ο Θεός δεν μπορούσε να αντέξει πλέον άλλο αυτή την βρωμιά, αυτή την αισχρότητα, αυτή την παρακμή, έτσι, την ανηθικότητα. Και επειδή δεν υπήρχε προοπτική και επειδή ο Θεός έβλεπε ότι αν τους άφηνε τους ανθρώπους θα γινόντουσαν χειρότεροι και δεν θα μπορούσε ποτέ να επέλθει πλέον ίαση, θεραπεία, γι' αυτό σταμάτησε εκεί τον κόσμο και πήρε μια μαγιά, 8 ανθρώπους, ο Νόε, η σύζυγός, οι τρεις γη και οι θυγατέρες και από εκεί ξαναδημιουργήθηκε πάλι όλος ο κόσμος. Και αυτοί οι οποίοι ακολουθούσαν οι απόγονοι του Νόε, έτσι συνέχισαν να πιστεύουν στον αληθινό Θεό, μέχρι που φτάσαμε πλέον στον Αβραάμ, που Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και λοιπά, που από εκεί πλέον ξεκινάει, από εκεί ξεκινάει το γένος των Εβραίων, των Ιουδαίων. Μέχρι πριν δεν υπήρχε γένος των Εβραίων. Το γένος των Εβραίων ξεκίνησε από τον Αβραάμ, τον Έβερτ, έτσι, από τον Έβερτ που βγήκε και η λέξη Εβραίος. Έβερτ, Εβραίοι. Λοιπόν, γιατί λοιπόν να είναι οι Έλληνες και να μην είναι κάποιος άλλος. Και όποιος και να ήταν, όποιος και λάβει πάλι θα ήταν προσωποληπτικό αυτό το πράγμα για το Θεό και άδικο να κάνει επιλεκτικά, να επιλέγει ένα λαό για να τον κάνει περιούσιο λαό, τον δικό του λαό. Θεός δεν έχει, αγαπητοί μου,
αδελφοί, περιούσιο λαό. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Το λέει και η Αγία Γραφή και η Κοινή Διαθήκη. Ουκέστη προσωπολήπτης ο Θεός. Αλλά εν παντή έθνη το φοβούμενο τον Κύριο, αυτό ακριβώς. Αλλά εν παντή έθνη φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνη, δεχτός αυτό εστί. Σε οποιοδήποτε έθνος, οποιοδήποτε άνθρωπος, έθνος, οποιοδήποτε άνθρωπος πιστεύει στο Θεό, δέχεται το Θεό, ακολουθεί το Θεό, Θεός τον δέχεται. Άσχετα αν είναι αυτός Έλληνας, αν είναι Εβραίος, αν είναι Τούρκος, αν είναι Κινέζος, αν είναι Αμερικανός, αν είναι Αυστραλός, αν είναι Ασιάτης, αν είναι οτιδήποτε. Κάνει διάκριση ο Θεός. Διαλέγει ο Θεός ποιο έθνος θα είναι ο λαός του, ο περιούσιος λαός του, το εκλεκτό του γένος κλπ. Αλίμονο. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης και ήρθε και σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο. Δεν σταυρώθηκε για τους Έλληνες μόνο, ούτε για τους Εβραίους μόνο. Σταυρώθηκε και ήρθε να σώσει όλο το ανθρώπινο γένος. Ούτε μόνο τους Εβραίους, ούτε μόνο τους Έλληνες. Ούτε μόνο τους Εβραίους, όπως ισχυρίζονται οι Εβραίοι, ούτε μόνο τους Έλληνες, όπως ισχυρίζονται κάποιοι σύγχρονοι ελληνολάτρες και αρχαιολάτρες κλπ. Σε καμία περίπτωση. Αλλά όλο το ανθρώπινο γένος. Ουκέστη λοιπόν προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντί έθνη. Ο φοβούμενος αυτόν το Θεό και εργαζόμενος στις εντολές του Θεού, εργαζόμενος δικαιοσύνη, δεχτός στο Θεό αυτό εστί. Δεχτός αυτό εις τον Θεό εστί. Είναι δεχτός στον Θεό. Αναφέρουν οι πράξεις στο 10ο κεφάλαιο και στο στίχο 34-36. Έτσι λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη, ο μόνος λαός ο οποίος τελικά, εκούσια, συνειδητά, πίστευε στον ένα και μοναδικό αληθινό Θεό και τον δεχόταν με τα ελαττώματά του, με τις αδυναμίες του, με τα λάθη του, με τα πάθη του κλπ. Όλα δεχτά, ήταν ο Ιουδαϊκός. Όλοι οι άλλοι λαοί δεν θέλησαν, ούτε ήθελαν να ακολουθήσουν, ούτε δεχόντουσαν τον Θεό, τον αληθινό Θεό, τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι ο ίδιος, επαναλαμβάνω, με τον Θεό της Καινής Διαθήκης. Τότε δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα εμφανώς. Υπήρχε ο τύπος, υπήρχε η σκιά, υπήρχαν προτυπώσεις κλπ. Αλλά εμφανώς, καθαρά, δεν είχε εμφανιστεί ακόμα ο τρισυπόστατος Θεός και ο Θεός ο Ιησούς Χριστός. Σαν Υιός και Λόγος του Θεού κλπ. Σκιωδός, με προτυπώσεις μόνο κλπ. Δεν τον πίστευε. Πώς να το κάνουμε, αφού δεν τον πίστευε, δεν ήθελαν με το ζόρι ο Θεός να τους έκανε δικούς του. Αφού λοιπόν μόνο οι Εβραίοι πίστευαν σε αυτό, αυτός ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού. Τότε. Μετά που ήρθαν όλα τα, μετά που τον σταύρωσαν και δεν τον θέλησαν, τον Θεό, οι Εβραίοι, και ο Θεός στράφηκε πλέον προς τα έθνη, είναι γνωστή και η παραβολή που είπε ο ίδιος ο Χριστός, που λέει ότι δια τούτο, αφού δεν με θελήσετε εσείς, θα σας αρνηθώ και θα στραφώ προς τα έθνη. Λέει, δια τούτο αρθίσετε η βασιλεία αφημών και δοθήσετε έθνη. Το ποιούνται καρπό. Γι' αυτό αφού εσείς δεν με θέλετε πλέον ως Θεός σας, ως Πατέρας σας, ως Μεσσίας σας, ως Σωτήρας σας, επιθυνόταν προς τους Εβραίους, αλλά με οδηγείτε στη Σταύρωση και στον θάνατο, και γι' αυτό έλεγε, Ποσάκης θέλησα να επισυνάξω υπό τα σωτέρια μου κλπ. Όλους εσάς και εσείς δεν ηθελήσατε, έλεγε ο Χριστός πολλές φορές, έτσι αναλογιζόμενος. Γι' αυτό λέει, θα πάρω, αρθίσετε η βασιλεία αφημών από εσάς τους Εβραίους και δοθήσετε, πού θα δοθεί, στους Έλληνες, όχι. Στους Κινέζους, όχι. Στους Ρώσους, στους Αυστραλούς, πού θα δοθεί. Δοθήσετε έθνη, σε όλα τα έθνη, όσοι άνθρωποι από όλα τα έθνη της γης, από όλους τους λαούς της φυλές και της γλώσσης της γης, δεχθούν τον Ιησού Χριστό ως θεάνθρωπο, είναι δεκτός. Είναι δεκτή από το Θεό. Και όλοι αυτοί αποτελούν τον περιούσιο και εκλεκτό λαό του Θεού. Όλοι δηλαδή πιστοί επί της γης, ανεξαρτήτου του χρώματος, φυλής και γλώσσας. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο, αν θέλουμε να πούμε, εκλεκτός και περιούσιος λαός του Θεού. Η Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου φίλοι, είναι προτύπωση της Καινής.
Παλαιά Διαθήκη είναι προτύπωση της Καινής. Είναι ο τύπος και η σκιά της Καινής Διαθήκης. Χωρίς την Παλαιά δεν υπάρχει Καινή. Άλλωστε το λέγει και η λέξη. Γι' αυτό η μία ονομάζεται Παλαιά Διαθήκη και η άλλη ονομάζεται Καινή Διαθήκη. Καινό, καινούριο δηλαδή, είναι κάτι όταν υπάρχει κάτι παλαιότερο και γίνεται κάτι καινούριο. Όταν δεν υπάρχει κάτι παλαιότερο δεν μπορεί να ονομαστεί καινούριο. Όταν γίνεται κάτι τώρα για πρώτη φορά δεν μπορεί να ονομαστεί καινούριο, γιατί αφού είναι, δεν υπάρχει παλαιό. Όπως και παλαιό λέγεται κάτι, έτσι, αναφορικά με κάτι καινούριο. Λέμε τα παλιά μας ρούχα, τα καινούργια μας ρούχα. Έχουμε παλαιά ρούχα για να πούμε ότι πήραμε και καινούργια ρούχα. Άμα δεν έχουμε παλαιά, τι καινούργια ρούχα. Μπορεί να είναι καινούργια για εκείνη την ώρα. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, ο παλαιός σταθμός, ο καινούργιος σταθμός. Και οτιδήποτε παλιό με καινούριο. Είναι πάντοτε έτσι, σε αντιδιαστολή το παλαιό με το νέο. Υπάρχει λοιπόν η Καινή, γιατί υπάρχει και η Παλαιά. Υπάρχει βέβαια μια περίπτωση τώρα, έτσι, που η Καινή μπορεί να σταθεί από μόνη της, όπως και μια διαθήκη, αν πάει ένας άνθρωπος και κάνει μια διαθήκη σε ένα συμβολιογράφο, έτσι και στη συνέχεια πάει και την καταργήσει και την ακυρώσει και βγάλει μια καινούρια, στέκεται και η καινούρια από μόνη της. Λέμε αυτή είναι η καινούρια διαθήκη, η νέα διαθήκη, η παλιά την ακύρωσε. Αλλά ακύρωσε όμως την παλιά, προσέξτε. Ακύρωσε την παλιά, μόνο έτσι μπορεί να σταθεί η καινούρια από μόνη της. Μια καινούρια διαθήκη, μια καινούρια συμφωνία. Εάν ακυρώσουμε την παλιά. Εάν λοιπόν ένας άνθρωπος πάει σε ένα συμβολιογράφο και κάνει μια καινούρια διαθήκη και ακυρώσει ενώπιον του συμβολιογράφου την παλιά που είχε κάνει, τότε ναι, υφίσταται η καινούρια και διαγράφουμε την παλιά, ακυρώνεται η παλιά. Εάν όμως κάνει ένας άνθρωπος μια διαθήκη σήμερα και μετά από ένα χρόνο πάει και κάνει μια άλλη διαθήκη καινούρια και λέει ότι εγώ δεν ακυρώνω την παλιά, αλλά συμπληρώνω την παλιά, γιατί σκέφτηκα κάτι άλλο το οποίο είχα ξεχάσει ή μου προέκυψε κάτι στη ζωή μου, ένα καινούριο πρόσωπο το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ και θέλω και αυτό να το σταθώ και να το βοηθήσω. Και γι' αυτό κάνω μια καινούρια διαθήκη, η οποία δεν καταργεί την παλιά, αλλά συμπληρώνει την παλιά. Σύμφωνα λοιπόν με τους νόμους του κράτους, είναι κατά πάντα νόμιμη και η παλιά και η καινή. Δεν ακυρώνεται η παλιά. Ισχύει και η παλιά, αλλά ισχύει και η καινούργια. Και η καινούργια συμπληρώνει την παλιά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τις δύο διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Έτσι, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά υπήρχε, παρεδόθη από τον Κύριό μας, από τον ίδιο Θεό, από τον ίδιο Κύριο, στην Παλαιά Διαθήκη, προ Χριστού, και η Καινούργια Διαθήκη Του, η Καινούργια Συμφωνία Του ήρθε και συμπλήρωσε την Παλαιά. Και η μία συμπληρώνει την άλλη. Δεν κατήργησε η Καινή την Παλαιά. Δεν είπε ο Χριστός που ήρθε, ξέρετε κάτι αγαπητά μου παιδιά, αγαπητά μου αδέρφια, αγαπητοί μου αδελφοί, εγώ ήρθα τώρα που ήρθα και σας παραδίδω όλα αυτά, το λόγο μου, τις αλήθειες και λοιπά και τις συντολές μου, αλλά προσέξτε, αυτά θα τηρείτε μόνο. Τα παλαιά που σας είχα πει, ξεχάστε τα. Τα ακυρώνω. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Ο Χριστός τι είπε όταν ήρθε. Τι λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο, ότι ουκ ήλθον ή να καταλύσει τον νόμο, αλλά ή να πληρώσει. Ουκ ήλθον ή να καταλύσει, αλλά πληρώσει. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσει τον νόμο ή τους προφήτες. Μην νομίσετε, μην σκεφτείτε, μην σας περάσει λογισμός, λέει ο Κύριός μας, ότι ήρθα εδώ στη γη για να λύσω, για να καταργήσω, για να καταλύσω, αν θέλετε, τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Όχι. Αλλά γιατί ήρθα. Ήρθα για να πληρώσω, να συμπληρώσω, να επαληθεύσω. Να επαληθεύσω αυτά τα οποία εγγράφησαν στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί όπως θα δούμε, ό,τι εγγράφει στην Παλαιά Διαθήκη επαληθεύθηκε στην Καινή Διαθήκη. Τύπος και σκιά της Καινής. Ό,τι επαναλαμβάνω εγγράφει στην Παλαιά Διαθήκη επαληθεύθηκε
με την παραμικρότερη λεπτομέρεια στην Καινή Διαθήκη. Θα τα δούμε. Αν όχι σήμερα που δεν θα προλάβουμε, δεν βλέπω να προλαβαίνουμε, σε επόμενες εκπομπές μας. Μην στεναχωριέστε. Έχουμε απεριόριστο χρόνο στη διάθεσή μας. Μπορούμε να κάνουμε όσες εκπομπές θέλουμε και να εξαντλήσουμε το κατά δύναμη το θέμα. Μην σας ανησυχεί. Λοιπόν, δεν ήρθε λοιπόν να καταργήσει, να λύσει, αλλά να πληρώσει, να επαληθεύσει αυτά τα οποία γράφησαν στην Παλαιά Διαθήκη και να τα συμπληρώσει. Γι' αυτό και μέσα στο Ευαγγέλιο του ο Χριστός μας, στην επί του όρους ομιλία, έτσι, τι λέει, «Οικούσατε ότι ερέθη επί της αρχαίης, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντας. Εγώ δεν λέγω ημίν, μη αντιστήνε το πονηρό». Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, μη μιχεύσεις. Εγώ δεν λέγω ημίν πάσω στη σίδη γυναίκα και επιθυμήσει αυτήν την καρδία αυτού ήδη εμίχευσε» κλπ. Τι κάνει ο Χριστός εδώ πέρα? Μας αποδεικνύει περίτερα. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Προσέξτε, προσέξτε, παρακαλώ πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Όπως και όλα βέβαια, αλλά αυτό ακόμη περισσότερο. Εδώ τι λέει ο Θεός, τι κάνει ο Θεός, τι αποδεικνύει ο Θεός? Αποδεικνύει ότι είναι ο ίδιος Θεός της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Γιατί? Και αποδεικνύει ότι ήρθε να συμπληρώσει την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί? Απλούστατα. Διότι λέει, ακούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους, ακούσατε ότι έχει υποθεί και έχει γραφτεί στους αρχαίους. Ποιους αρχαίους? Στους αρχαίους Έλληνες, στους αρχαίους Κινέζους, στους αρχαίους Ασσυρίους, Αιγυπτίους, πού? Δεν υπήρχαν πουθενά γραμμένα αυτά. Υπήρχαν γραμμένα στον νόμο του Μωυσέως. Στην Παλαιά Διαθήκη εκεί ήταν γραμμένα. Δεν υπήρχαν πουθενά άλλου γραμμένα αυτά που λέει και είναι και συγκεκριμένα εδάφη αυτά. Το που λέει για το που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι ουμιχεύσεις, έτσι στο Δευτερονόμιο, που αναφέρεται για το οφθαλμόν ότι οφθαλμό, όλα αυτά είναι γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Οικούσατε λοιπόν ότι έχει λεχθεί, ότι έχει υποθεί, ότι έχει γραφεί στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό και αυτό και αυτό. Εγώ δεν λέγω ημίν, και συμπληρώνει τώρα. Τι έλεγε η Παλαιά Διαθήκη? Οφθαλμόν ότι οφθαλμού. Εάν κάποιο σου βγάλει το μάτι, όχι όπως λένε ορισμένοι ανόητοι, πήγαινε και συμβγάλει το δικό του. Δεν λέει κάτι τέτοιο ο Χριστός. Δεν έχω το χρόνο να το αναπτύξω σε επόμενες εκπομπές. Δεν είναι πράγμα ο Χριστός. Αλλά λέει ότι έχει δικαίωμα να διεκδικήσει αυτός που του έβγαλαν το μάτι ή που του έκοψαν το χέρι, οτιδήποτε του έκανε δηλαδή κάποιος άλλος άνθρωπος, να διεκδικήσει σύμφωνα με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και με τους δικαστές της Παλαιάς Διαθήκης το αντίστοιχο, το ανάλογο αίτημα. Έτσι, τι, του έβγαλε το μάτι, μπορούσε να διεκδικήσει μέσω πάντοτε των κριτών να βγάλει και το μάτι στον άλλο η δικαιοσύνη, σε αυτόν που είχε βγάλει το δικό του. Τον είχε κλέψει, θα μπορούσε να το πάρει ακριβώς το ίδιο ποσό ή τα ίδια πράγματα, τα ίδια αντικείμενα κλπ. Αυτή την έννοια έχει. Όχι αυτοδικία. Φαίνεται ότι δεν είναι αυτοδικία από πολλά άλλα σημεία που δεν έχω αυτή τη στιγμή το χρόνο να τα αναπτύξω. Θα αναπτυχθούν σε άλλες εκπομπές όμως. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και λέει ότι τι έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, τι σας έλεγα δηλαδή εγώ στην Παλαιά Διαθήκη, οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Και θα δούμε σε άλλη εκπομπή γιατί έλεγε το οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Θα το δούμε, δεν έχουμε το χρόνο σήμερα. Άλλο θέλω να σας τονίσω σήμερα. Έχουμε τώρα πάλι εγώ ίδιος σήμερα και σας λέγω, έτσι, οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Και τι σας λέγω τώρα εγώ σήμερα, ότι εγώ δεν λέγω ημίν, αυτό που σας είπα προηγουμένως, μη αντιστείνε το πονηρό, να μην αντιστέκετε σε κάποιον πονηρό, σε κάποιον που θέλει να σας κάνει κακό και να σας βλάψει και σας πολεμάει. Αλλά ώστε σεραπήσει εις την αριστερά η αγώνα, στρέψουν αυτή και την δεξιά. Στρέψουν αυτή και την άλλη. Ώστε σεραπήσει από την δεξιά, συγγνώμη, η αγώνα, στρέψουν αυτό και την άλλη. Προχωρεί σε κάτι πιο ανώτερο, σε κάτι πιο πνευματικό, σε κάτι πιο δυνατό, σε κάτι πιο προχωρημένο. Τι άλλο λέγει? Εκούσα ότι ορέθη της αρχαίης ου φωνεύσεις. Σας έλεγα να μην φωνεύετε. Όσοι δεν φωνεύσει ένοχος, εγώ δεν λέγω ημίν τώρα ότι πάσο αργιζόμενος το αδελφό αυτού, εκεί ένοχος έστει κρίση. Έλεγε λοιπόν η Παλαιά Διαθήκη να μην φωνεύει, απαγορεύεται φόνος. Εγώ έρχομαι τώρα, ναι, εγώ σας το είχα πει αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έρχομαι τώρα και σας λέγω τι. Ότι σας λέω κάτι άλλο πιο ανώτερο, πιο πνευματικό, πιο προχωρημένο για παιδιά, για φοιτητές του Πανεπιστημίου. Τι? Ότι να μην οργίζεστε ούτε στο παραμικρό με τους αδελφούς σας. Δηλαδή προχωράει και φτάνει, φεύγει από την πράξη, από το φόνο και φτάνει στο λογισμό, στη σκέψη. Γιατί για να φτάσει κανείς να φωνεύσει θα πρέπει
να οργιστεί, θα πρέπει να θυμώσει, θα πρέπει να κρευνιστεί, θα πρέπει να το σκεφτεί όλο αυτό, να φουντώσει μέσα του και μετά να φτάσει να φωνεύσει. Φτάνει λοιπόν στο προηγούμενο, στο πρώτο στάδιο του φόνου, έτσι, που είναι η σκέψη, που είναι η οργή, η πρώτη ένδειξη, η κίνηση του θυμού της οργής. Προχωράει λοιπόν. Και ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Ποιος μπορεί, δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος λέει μπορεί να συμπληρώσει μία διαθήκη? Εάν εσείς, ο καθένας από εσάς, πάει στο συμβολιογράφο και φτιάξει μία διαθήκη, έτσι, και την υπογράψει ενώπιον του συμβολιογράφου, μπορεί να πάει μετά κάποιος άλλος εκτός από εσάς, εκτός από μένα, να κάνει μία άλλη διαθήκη συμπλήρωμα της πρώτης? Είναι ανόητο αυτό. Να το πω διαφορετικά. Εάν ένας, ποιος ψηφίζει νόμους στο κάθε κράτος? Η Βουλή, το Σύνταγμά μας εδώ, έτσι. Ποιος μπορεί να προσθέσει σε ένα νόμο ή να κυρώσει ένα νόμο? Μόνο πάλι η Βουλή. Μπορώ να πάω εγώ, μπορεί να πάτε εσείς, μπορεί να πάει ο δικηγορικός σύλλογος, μπορεί να πάει οποιοδήποτε σύλλογος, μπορεί να πάει η Εκκλησία ή οποιοδήποτε. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας από μόνος του να κυρώσει ένα νόμο? Όχι. Πρέπει μόνο η Βουλή μπορεί να συμπληρώσει ή να καταργήσει ένα νόμο ή να κυρώσει ένα νόμο. Τι μας δείχνει λοιπόν εδώ πέρα ο Χριστός? Ότι είναι ο ίδιος νομοθέτης. Αυτός που νομοθέτησε την Παλαιά Διαθήκη έρχεται και συμπληρώνει τον νόμο του. Την Παλαιά Διαθήκη τη συμπληρώνει με άλλους νόμους, με καινούριους νόμους, συμπλήρωμα, δεν καταργεί. Δεν λέει ο φόνος δεν είναι αμαρτία πλέον, συνεχίζει να λέει ότι ο φόνος είναι αμαρτία. Προχωράει όμως πιο ανώτερα. Δεν λέει ουμιχεύσεις, πάλι λέει ότι είναι κακό η μοιχεία, αλλά προχωράει σε ανώτερα επίπεδα πνευματικά και λέει, πρόσεχε, δεν είναι μόνο αμαρτία το να μοιχεύεις και να πορνεύεις, έτσι. Αλλά είναι αμαρτία και να σκέφτεσαι πονηρά και να επιθυμείς κάτι που δεν σου ανήκει και δεν είναι νόμιμο κλπ. Κλπ. Άρα λοιπόν είναι ο ίδιος νομοθέτης, γιατί μόνο αν είναι ένας νομοθέτης ο ίδιος, μόνο αυτός μπορεί να συμπληρώσει. Και αφού εδώ έχουμε συμπλήρωμα, λέει ο ίδιος, ακούσατε ότι αιρέθη αυτό, 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 τώρα όμως θα ισχύει και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, έτσι. Μόνο ένας που είναι ο ίδιος νομοθέτης μπορεί να το κάνει αυτό. Δυστυχώς όμως, παρήλθε ο χρόνος, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα πολλά, τα μαζεύω. Δεν τα... όχι, θα τα διαβάσω σε άλλη εκπομπή. Ευχαριστώ. Έχουν έρθει κι άλλα. Ευχαριστώ. Μην ανησυχείτε. Τα κρύβω όλα τα μηνύματα και θα διαβαστούν σε κάποια εκπομπή, την οποία θα διαφερώσουμε πολύ μεγάλο χρόνο. Το λιγότερο μισή ώρα δηλαδή, για να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε τα μηνύματά σας. Δεν πάνε χαμένα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Όπως και σε άλλες μας εκπομπές, κανένα από τα μηνύματά σας, ακόμη και αν περάσουν 2, 3, 4 ή περισσότερες εκπομπές, δεν αφήνεται, αλλά διαβάζεται. Θα μείνουμε εδώ στο σημείο αυτό. Θα συνεχίσουμε την ερχόμενη Δευτέρα με το ίδιο θέμα, περί Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Μείνετε κοντά μας, μην χάνετε τις εκπομπές, γιατί αν χάνετε εκπομπές δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε και θα χάσετε πολλά και σημαντικά θέματα. Ενημερώστε και άλλους φίλους, γνωστούς, συγγενείς, αδελφούς κλπ. Να δουν την εκπομπή και να παρακολουθήσουν, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και γίνεται μεγάλος πόλεμος σήμερα εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Και θα είμαστε κοντά την άλλη Δευτέρα, την ίδια ώρα, 7 με 8 και 4 περίπου, με τη βοήθεια του Θεού. Κοντά σας την προσεχή Πέμπτη με την άλλη μας εκπομπή στο Μάξιμου, τον Πατέρα Μάξιμου, με ένα κοινωνικό θέμα και επίκαιρο θέμα, που είναι το θέμα της ταινίας του Όλιβερ Στόουν σχετικά με το Μέγα Αλέξανδρο και γενικότερα με το όνομα της Μακεδονίας. Θα συζητήσουμε και τα δύο μαζί με ένα πολύ καλό και εκλεκτό και αξιόλογο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Την Πέμπτη 7 με 8 και 4 στην άλλη μας εκπομπή στο Μάξιμου, τον Πατέρα Μάξιμου. Να υπενθυμίσω στην αγάπη σας ότι την προσεχή Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η μονοήμερη προσκυνηματική μας εκδρομή στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο και στον Όσιο Δαβίδ στην Εύβοια. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος και στον Όσιο Δαβίδ. Είναι πολύ ωραία και σημαντική εκδρομή, προσκυνηματική εκδρομή. Μην τη χάσετε. Όσοι, και όσοι δεν έχετε πάει, αλλά και όσοι έχετε πάει, αξίζει να ξανάρθετε. Οι μέρες είναι λίγες, έχουν μείνει πολύ λίγες μέρες μέχρι την Κυριακή. Όσοι ενδιαφέρεστε και θέλετε να λάβετε μέρος, μπορείτε στα τηλέφωνα και εδώ του σταθμού αυτή τη στιγμή, αλλά και του Αγίου Κοσμά 82 39 300 και 82 34 332, τηλέφωνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, 82 39 300 και 82 34 332, από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι και Παρασκευή.
10 με 2 και 5 με 7 να τηλεφωνείτε. Εάν δεν το σηκώσει κάποιος κάποιες ώρες, άλλες δεν μπορείτε αυτές τις ώρες και μπορείτε κάποια άλλη ώρα εκτός από 10, 2 και 5, 7, υπάρχει τηλεφωνητής. Μπορείτε να αφήσετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας και ό,τι άλλο θελήσετε να πείτε και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μην τη χάσετε, την προσκυνηματική εκδρομή είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ σημαντική. Αξίζει να προσκυνήσουμε και το άφθαρτο λείψωμα, και το άφθαρτο σκήνωμα του Αγίου Αντορόσου, αλλά και το μοναστήρι που είναι και η κάρα του Οσίου Δαβίδ στη λίμνη της Ευβίας. 2-10-82-39-300 και 82-34-3-32 για να κλείσετε θέσεις. Σας ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας και σήμερα με την εκπομπή «Η Φωνή του Πατροκοσμά» που είναι κοντά σας κάθε Δευτέρα 7 με 8 και 4 μαζί σας την άλλη Δευτέρα σε αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά, καλό βράδυ και ο Θεός μαζί μας.